Πολλά κέντρα υγείας χρησιμοποιήθηκαν ως δεξαμενή προσωπικού για την κάλυψη των τεράστιων κενών στα νοσοκομεία. Βλέπουμε τώρα να γίνονται εμβολιαστικά κέντρα και να γίνονται ακόμα και τα κέντρα υγείας μίας νόσου, όπως έχουν γίνει τα νοσοκομεία το προηγούμενο διάστημα. Βλέπουμε υπερήθαψη των χρονίων πασχόντων που θα έπρεπε να είναι κυρίαρχη στην πρωτοβάθμια κέντρα υγείας, να είναι πραγματικά στα αζήτητα. Και αυτή τη στιγμή πιστεύουμε ότι αυτό πρέπει να σταματήσει. Καλούμε όλους τους υπεύθυνους στο Υπουργείο Υγείας, τις διοικήσεις των ΗΠΕ και των κατατόπους κέντρων υγείας να προχωρήσουν σε άμεσες προσλήψεις προσωπικού, μόνιμου και όχι επικουρικών που έρχονται για πολύ λίγο και φεύγουν με την πολύτιμη εμπειρία τους. Καλούμε να ενισχύσουν με τον αντίστοιχο εξοπλισμό και την εκπαίδευση και για το εμβολιαστικό κέντρο αλλά και για την κάλυψη των αναγκών της περίθαψης των χρονίων πασχόντων και για να αναλάβουν πραγματικά τις ευθύνες τους και να σταματήσουν να τις επιρρύπτουν στους υγειονομικούς, μια στους υγειονομικούς και μια στον ανεύθυνο λαό. Η ευθύνη είναι όλη δικιά τους και πρέπει να αναλάβουν αυτή την ευθύνη, να προχωρήσουν στην άμεση ενίσχυση του συστήματος υγείας. Καλούμε τους συναδέλφους να ενισχύσουν αυτές τις δράσεις και τους καλούμε να συμμετέχουν, όπως και όλους τους υπόλοιπους υγειονομικούς, στην πανελλαδική πανυγειονομική απεργία στις 16 του Φλεβάρι, με συγκέντρωση στις 10 η ώρα στο Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης. Είμαστε εδώ στο Κέντρο Υγείας Ευόσμου, το οποίο και τα προηγούμενα χρόνια ήταν το Κέντρο Υγείας το οποίο είχε περίπου εγγενιαστεί άλλες 3 φορές από κάθε κυβέρνηση που περνούσε, αλλά τα προβλήματα όμως παραμένουν ίδια. Από ό,τι είπαν και οι εργαζόμενοι, είναι υποστελεχωμένο από ειδικότητες. Οι γιατροί μετακινούνται και σε νοσοκομεία, όχι μόνο εδώ, μέχρι και τη Φλόρινα, για να μπορούν και να καλύψουν τις ανάγκες. Ταυτόχρονα λειτουργεί και σαν εμβολιαστικό κέντρο και σαν επίγοντα, αλλά και σαν τακτικά ιατρία. Και άρα είναι καιρός, πιστεύω, να καταλάβουμε όλοι ότι η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας δεν είναι μόνο εμβόλιο που όντως πρέπει να γίνονται εμβολιασμοί, είναι μπαίνω στην κοινωνία, βλέπω στην κοινότητα τι προβλήματα υπάρχουν, άρα ανάλογα έχουμε και τις ειδικότητες και φυσικά ότι καλύπτουμε τις ανάγκες του πληθυσμού έτσι ώστε αυτός ο πληθυσμός να μην πηγαίνει στα νοσοκομεία ή ειδικά τώρα στην πανδημία οι περισσότεροι ξέρετε ότι βρισκόταν στα σπίτια τους γιατί δεν μπορούσαν ούτε στα νοσοκομεία να πάνε αλλά ούτε και στα κέντρα υγείας γιατί πάρα πολύ μεγάλο μέρος του προσωπικού μετακινήθηκε για τις ανάγκες του COVID σε νοσοκομεία. Λοιπόν, αυτό παλεύουμε, αυτό λέμε ότι η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας πρέπει να αναβαθμιστεί και γι' αυτό καλούμε όλους στις 16 του μηνός, όπου έχουν πάρει αποφάσεις ήδη σωματεία, 10 η ώρα στο Υπουργείο Βορείου Ελλάδος, να δώσουμε έτσι δυνατό το παρόν, και γιατί η υγεία είναι κάτι το οποίο αφορά τους πάντες.